υπολογιστή. Ναι, ναι, ναι. Οι άλλοι που θέλουν να βλέπουν τον υπολογιστή, mm-hmm. οι γυμναστές και ο Χαλκιόπουλος, θα κάτω στη θέση σου. Ναι, εντάξει. Εντάξει, για το να μιλήσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Εκ μέρους της διοίκησης του Προμηθέα, σας καλωσορίζω στην πρώτη ημερίδα από μια σειρά που θα ακολουθήσουν και έχει θέμα η φυσιολογία της άσκησης στο μπάσκετ. Η δράση αυτή εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί ο Προμηθέας σε μια προσπάθεια να δώσει τη δυνατότητα σε όσους ασχολούνται με το άθλημα, είτε ως παίκτες, προπονητές, είτε ως απλοί φιλάθλοι, και να εντρυφήσουν στα μυστικά του μπάσκετ. Στην ημερίδα συμμετέχουν 7 ομιλητές με στόχο να αντληθούν πληροφορίες από διάφορα γνωστικά πεδία, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων της φυσιολογίας, της φυσικοθεραπείας, της προπονητικής και της διοίκησης αθλητικών σωματείων. Θα ξεκινήσουμε με τον ορθοπαιδικό χειρουργό κ. Ανδρέα Παπαδόπουλο, ο οποίος θα μιλήσει για την ιδιαιτερότητα των κινήσεων στο μπάσκετ και την πρόληψη ενός τραυματισμού. Καλησπέρα σας. Θα ξεκινήσουμε βλέποντας κάποιο βίντεο, κάποιες εικόνες. Και εδώ έχω επιλέξει να σας δείξω τον Derrick Rose, ένα από τους μεγαλύτερους εν ενεργεία μπασκετμπολίστες. Νούμερο 1 draft το 2008, MVP το 2011. Από το 2012 και μετά, ο Rose υπέστη 4 φορές τραυματισμό στο γόνατο, στα γόνατα και στα δύο γόνατα, με αποτέλεσμα να υποβληθεί 4 φορές σε χειρουργική επέμβαση. Όλοι οι τραυματισμοί του ήταν αποτέλεσμα κακώσεων που έπαθε μόνος του, χωρίς να το χτυπήσει κανείς, χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλο παίχτη. Αυτό λοιπόν που θέλω να δούμε είναι γιατί παίχτες σαν τον Rose τραυματίζονται και γιατί κάποιοι άλλοι δεν τραυματίζονται και τελειώνουν μια καριέρα απόλυτα υγιής. Είναι αυτό θέμα τύχης ή είναι κάτι που μπορεί να προληφθεί? Ξεκινώντας λοιπόν, να πούμε ότι το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο χαρακτηρίζεται αερόβιο και αναερόβιο. Και θα σας πω στη συνέχεια τι θα πει αυτό το πράγμα, έτσι πολύ απλά. Είναι ένα άθλημα το οποίο έχει υψηλή ένταση ενέργειες, όπως είναι το άλμα, η αλλαγή κατεύθυνσης, η τρίπλα, το σπριτ, το screen, που εναλλάσσονται με χαμηλής έντασης ενέργειας, όπως είναι το περπάτημα, το σταμάτημα, το απλό τζόκινγκ. Όπως λοιπόν κάθε άθλημα είναι αερόβιο, χρειάζεται δηλαδή το οξυγόνο, όμως κάποιες στιγμές όπου υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση, μυϊκή ένταση, εκεί δημιουργείται μια αναερόβια δύναμη. Δηλαδή ο μυς, οι μύες του αθλητή, στη συγκεκριμένη στιγμή της πολύ μεγάλης έντασης, δεν χρειάζονται άμεσα παροχή οξυγόνου και αιματική ροή. Αυτό όμως το γεγονός γίνεται για λίγο, έχει μικρή διάρκεια και μικρή απόσταση. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτή η μεγάλη ένταση, στη συνέχεια πρέπει να ξεκουραστεί ο μυς. Γι' αυτό το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο έχει συχνές διακοπές. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα και λόγω των time out, των περιόδων, του ημιχρόνου. Οπότε αυτές οι συχνές διακοπές επιτρέπουν στους παίχτες να επανέρχονται από αυτές τις υψηλές έντασης ενέργειες. Με αποτέλεσμα να μπορούν να τις επαναλάβουν πάλι. Είναι ένα άθλημα λοιπόν με επαναλαμβανόμενες ενέργειες υψηλής έντασης. Εμείς λοιπόν αυτό που ψάχνουμε να δούμε είναι πού μπορεί να φτάσει ο αθλητής, γιατί εκεί θα δώσει τη μεγαλύτερη απόδοσή του, στην υψηλή ένταση. Δεν θα δώσει την απόδοσή του όντας χαλαρός. Αλλά και πόσο αντέχει να το κάνει αυτό το πράγμα. Ο καλός αθλητής λοιπόν πρέπει να έχει δύναμη έκρηξη στην κίνηση, δύναμη άλματος και απογείωσης, ταχύτητα και ευκινησία με ή χωρίς την μπάλα. Αυτό όμως σημαίνει ένα πράγμα, κόπωση. Και εμείς καλούμαστε να αναλύσουμε τις δυνατότητες του αθλητή αλλά και της ομάδας ώστε να εντοπίσουμε πού έρχεται η κόπωση. Γιατί η κόπωση θα έρθει αναπόφευκτα. Και θα έρθει είτε την ώρα του παιχνιδιού, που είναι η οξία κόπωση, είτε κατά τη διάρκεια της σεζόν, της περίοδου, που είναι η χρόνια κόπωση. Στην κόπωση λοιπόν, εάν δεν την αναγνωρίσουμε σωστά και δεν την προσδιορίσουμε και δεν δώσουμε χρόνο στον αθλητή να ξεκουραστεί, είτε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ξαναλέω, είτε κατά τη διάρκεια της περίοδου, της σεζόν, ο αθλητής μας μπορεί να τραυματιστεί, εξαιτίας της κόπωσης και μόνο. Αυτό είναι κάτι που θα το αναλύσουν και οι επόμενοι ομιλητές και δεν θα επεκταθώ παραπάνω.
Οι πιο συχνές κακώσεις στο μπάσκετ αφορούν κυρίως το κάτω άκρο, γόνατο, ηχιαστείο, μηνίσκος, οστεοχονδρίτιδα στα νεότερα παιδιά, την ποδοκνημική και το πόδι, όπως είναι το διάστρεμα, το οστικό είδημα, το κάταγμα, το ισχύο, ο επιχείλιος χόνδρος, το οστικό είδημα της κεφαλής του μεριαίου, κακώσεις σπονδυλικής στήλης, όπως είναι η κύλη του μεσοσπονδυλίου δίσκου και το οστικό είδημα ή σπονδυλόλυση των σπονδύλων σε νεότερους αθλητές, και λιγότερες κακώσεις στο άνω άκρο, όπως είναι ένα τραυματικό εξάρθημα, μια τενόντια ρήξη. Χθες το βράδυ λοιπόν, όσοι είδαν τον πρώτο αγώνα ανάμεσα στους Celtics και τους Cavaliers, είδαν αυτό το φρικτό τραυματισμό του Gordon Hayward, όπου μετά από μια άτσαλη κίνηση έπεσε και έσπασε το πόδι του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε συμβόλαιο 125 εκατομμυρίων δολαρίων το καλοκαίρι με τους Celtics και είναι ο franchise player του Celtics. Τελειώνει η περίοδος για αυτόν και ίσως και η καριέρα του. Το ερώτημα είναι, αυτός ο τραυματισμός είναι τυχαίος ή μπορεί να προληφθεί? Στο μεγαλύτερο ποσοστό του τραυματισμού στο μπάσκετ υπάρχει βιομηχανική αιτία, σωματική και κινησιολογική, η οποία μπορεί να προβλεφθεί και να προληφθεί. Άρα λοιπόν το πρώτο βήμα είναι η κατανόηση της εμβιομηχανικής των κινήσεων που γίνονται στο μπάσκετ. Το κάθε άθλημα έχει δικές του κινήσεις. Το μπάσκετ έχει κάποιες πολύ συγκεκριμένες κινήσεις και όσο πιο καλά τις κατανοήσουμε, τόσο πιο καλά μπορούμε να προλάβουμε τους τραυματισμούς. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Τζάμπαρι Πάρκερ, έναν superstar του NBA, τον Bucks, ο οποίος έχει πάθει δύο φορές προς το χιαστό. Και αυτός έχει πάθει το τραυματισμό του σε αυτήν εδώ τη θέση του ποδιού, σε αυτήν εδώ την κίνηση, μόνος του, χωρίς να τον ακουμπήσει ο αντίπαλος. Προσέξτε τη θέση του ποδιού. Το αριστερό του πόδι σε τι θέση βρίσκεται. Και εδώ παθαίνει το χιαστό. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας, να βάλουν τα νέα παιδιά στο μυαλό τους, τρία πράγματα εγώ θα πω επιπλέον που έχουν να κάνουν με τις κινήσεις. Το πρώτο είναι η προσγείωση. Η εμβιομηχανική της προσγείωσης. Η προσγείωση λοιπόν με λάθος τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε εφαρμογή της αρθρώσης των κάτω άκρων, το ισχύο, το γόνατο και την ποδοκνημική, δεκαπλάσια δύναμη του σωματικού βάρους του αθλητή. 10 φορές δηλαδή το βάρος του, ένα τόνο βάρος. Αυτό το φαινόμενο πολλαπλασιάζεται όταν ο αθλητής προσγειώνεται με τεντωμένο πόδι. Δηλαδή το γόνατο και το ισχύο σε πλήρη έκταση. Ξαναβλέπουμε το Rose. Πατάει με τεντωμένο πόδι. Ο Rose λοιπόν είχε μάθει να προσγειώνεται με τεντωμένο πόδι. Εδώ είναι η σωστή προσγείωση από τον Dwayne Wade στη συγκεκριμένη φάση. Η προσγείωση λοιπόν με τεντωμένο πόδι οδηγεί την εφαρμογή της δύναμης κατευθείαν στις αρθρώσεις, χωρίς να μπορεί να απορροφηθεί η δύναμη από τους μυς, από το μυϊκό σύστημα του αθλητή γύρω-γύρω. Αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο όταν μαζί με το τεντωμένο πόδι ο αθλητής προσγειώνεται στη φτέρνα, προσγειώνεται άμεσα στη φτέρνα, πάνω στη φτέρνα του, ή όταν η φτέρνα έρχεται σε γρήγορη επαφή με το έδαφος. Ξανά λοιπόν ο Rose τεντωμένο πόδι στο γόνατο και στο ισχύο και πέφτει πάνω στη φτέρνα. Και εδώ το ίδιο. Εδώ. Οπότε η προσγείωση στη φτέρνα αυξάνει ακόμα περισσότερο την άμεση εφαρμογή της δύναμης της αρθρώσης του κάτω άκρου. Η ιδανική προσγείωση πρέπει να γίνεται ομαλά, smooth, με μυϊκή ισορροπία γύρω από τις αρθρώσεις και στο μπροστινό τμήμα του ποδιού. Προσγειωνόμαστε δηλαδή με λυγισμένο λίγο το γόνατο και στο μπροστινό τμήμα του ποδιού. Εδώ είναι ο Russell Westbrook, πολύ καλή τεχνική, προσγειώνεται. Εδώ είναι ο LeBron νομίζω. Και πάλι ο LeBron στα δύο πόδια προσγειώνεται στο μπροστινό τμήμα του ποδιού και πάλι εδώ στο μπροστινό τμήμα του ποδιού με λυγισμένες αρθρώσεις και αποσβαίνει τη δύναμη. Russell Westbrook εδώ, θα το ξαναδούμε, πατάει στο μπροστινό τμήμα του ποδιού και μέχρι να έρθει σε επαφή με τη φτέρνα αποσβαίνεται η δύναμη. Οπότε η πρόσκρουση πρέπει να γίνεται καθυστερημένα η πρόσκρουση της φτέρνας στο έδαφος. Επειδή όμως δεν είναι πάντα δυνατή η σωστή προσγείωση με μυϊκή ισορροπία και χωρίς τεντωμένες αρθρώσεις, πολλοί παίχτες, και αυτό είναι το ζητούμενο να το ψάξουμε, έχουν αναπτύξει και άλλες τεχνικές απορρόφησης της δύναμης στην προσγείωση. Τα γρήγορα βήματα μετά την προσγείωση μειώνουν τα φορτία της αρθρώσης, όπως και το μοίρασμα της προσγείωσης στα δύο πόδια. Εδώ λοιπόν ο Westbrook πατάει, βλέπει ότι δεν πατάει καλά και κάνει γρήγορα βηματάκια, τάκ-τάκ, και αποσβαίνει τη δύναμη. Το ίδιο και εδώ ο LeBron James. Μικρά βηματάκια και εδώ με ανοιχτά τα πόδια μοιράζει το πάτημά του. Ενώ πολλές φορές η πτώση, το να πέσουμε ελεγχόμενα, είναι και αυτό μια πολύ καλή επιλογή
όταν δεν μπορούμε να πατήσουμε καλά. Αυτά όλα πρέπει να τα αναπτύξουμε, να τα σκεφτούμε για να τα κάνουμε. Δεν τα σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα, πρέπει να τα έχουμε σκεφτεί νωρίτερα. Δεύτερον, πολύ σημαντικό, το οποίο διδάσκεται, μαθαίνεται, πολλοί αθλητές στην έκρηξη της κίνησης σπρώχνουν τα γόνατά τους σε βλεσότητα. Τι θα πει αυτό το πράγμα? Ότι δημιουργείται μια κλίση στα γόνατα προς τα μέσα και μια στροφή των ισχύων. Το δείχνω. Kevin Durant έχει μάθει να κάνει αυτό το πράγμα. Γυρίζει τα γόνατά του προς τα μέσα, ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί ακόμα, είναι όμως λάθος. Γυρίζει τα γόνατά του προς τα μέσα και τα ισχύα του προς τα μέσα. Είναι αυτό ακριβώς η εικόνα. Αυτό πολλές φορές γίνεται εκτός από τα άλματα και στις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης. Εδώ, Joel Embiid έχει τραυματιστεί στα γόνατα. Ένας Νιγηριανός, ο οποίος ξεκίνησε τον μπάδι στα 15, τρομερά χαρισματικός, πατάει λάθος. Έχει τραυματιστεί, είναι 22 χρονών, έχει τραυματιστεί 3-4 φορές στα γόνατα και κάθε φορά που παίζει κάτι παθαίνει. Αυτή λοιπόν είναι μια ασθενή θέση για την άρθρωση του γόνατος. Κινδυνεύει ο χιαστός, ο οποίος είναι σχεδιασμένος να εμποδίζει αυτή την κίνηση της βλεσότητας. Οπότε εκτίθεται όλο το γόνατο σε μεγάλα φορτία και αυξάνεται ο κίνδυνος της ρήξης του. Κοιτάξτε που πάει το πόδι του Ντουράντ. Αυτή είναι η σωστή θέση του άλματος. Τα γόνατα κοιτάνε μπροστά και σηκωνόμαστε. Αυτό διδάσκεται, μαθαίνεται. Όταν λοιπόν έχουμε απότομες αλλαγές κατεύθυνσης, πατάει το πόδι στο έδαφος και πατήσει το πόδι με την αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που θα στρίψουμε, δηλαδή θέλει να στρίψει κάποιος δεξιά, αλλά η κατεύθυνση του ποδιού του είναι προς τα αριστερά, αυτή η βλεσότητα οδηγεί σε ρήξη χιαστού. Εδώ λοιπόν ο παίκτης, το πόδι του το αριστερό κοιτάει προς τα αριστερά, αλλά στρίβει προς τα δεξιά, κολλάει το πόδι προς τα αριστερά, κοιτώντας, και παθαίνει χιαστό σε αυτή τη φάση. Εδώ ο Irving βάζει το πόδι του, άμα προσέξει το πόδι του, ακριβώς στην κατεύθυνση που πάει. Στρίβει αριστερά, το αριστερό του πόδι κοιτάζει αριστερά. Στρίβει δεξιά, το δεξί του πόδι κοιτάζει δεξιά. Το ίδιο και εδώ. Στρίβει αριστερά, ήδη το πόδι του έχει φύγει προς τα αριστερά. Πάντα το πόδι πρέπει να κοιτάζει στην κατεύθυνση που πηγαίνουμε. Αν κολλήσει στην αντίθετη, όπως εδώ, μπορεί να συμβεί κάκωση. Και πάλι λοιπόν, αυτό που συνέβη στο Τζάμπαρι Πάρκερ είναι αυτό το πράγμα. Πάτησε, το πόδι του κοίταξε προς τα αριστερά και αυτός έκανε κίνηση προς τα δεξιά και έπαθε χιαστό. Το πόδι του αριστερό κοίταξε προς τα αριστερά, αλλά η κίνησή του είναι προς τα δεξιά και παθαίνει χιαστό. Τρίτο και τελευταίο. Πολλοί παίχτες την ώρα που κάνουν άλμα παρεκτοπίζουν την κνήμη τους και το γόνατό τους προς τα μπρος. Έρχεται δηλαδή το γόνατο σε θέση πιο μπροστά από την άκρη των δακτύλων στην κατακόρυφο. Αυτό επίσης είναι μια κακή θέση, το δείχνουμε εδώ. Πατάει ο Ρόουζ και έρχεται το γόνατό του πιο μπροστά από την άκρη των δακτύλων. Πατάει και το γόνατο φεύγει πιο μπροστά προς την άκρη των δακτύλων. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι από αυτούς τους παίκτες φοράνε και μια επιγονατίδα ή κάποιο. Δηλαδή πριν πάθουν κάτι έχουν ήδη πονέσει στο γόνατό τους. Αυτή η θέση πάλι δεν είναι φυσιολογική γιατί ο χιαστός είναι φτιαγμένος να εμποδίζει αυτή την κίνηση. Με αποτέλεσμα, όταν αυτό γίνεται συνέχεια, εδώ ο Ντουράντ, το γόνατό του είναι πιο μπροστά από τις άκρες των δακτύλων. Όταν αυτό λοιπόν γίνεται συνέχεια, 50 άλματα σε κάθε αγώνα, συνεχής έκθεση των γονάτων σε θέση στρες, καταπονούνται οι δομές του γόνατος, σιγά σιγά κάποια στιγμή ο χιαστός δεν θα αντέξει και θα κοπεί, όπως εδώ. Ο παίκτης αυτός παθαίνει χιαστό. Τι πρέπει να γίνει για να αποφευθεί κάτι τέτοιο? Ο αθλητής πρέπει να μάθει, και το διδάσκεται αυτό το πράγμα, να βυθίζεται μέσα στα ισχύα του. Να βυθίζεται και να φορτίζει μέσα στα ισχύα του. Και αυτό γίνεται με πάρα πολύ καλή συνεργασία των γλουτιαίων και των οπίστιων μυριαίων. Των μυών δηλαδή που βρίσκονται γύρω από το γόνατο και το ισχύο. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ο Westbrook βυθίζεται μέσα στο ισχύο. Δεν αφήνει την κίνηση να πάει πάνω στο γόνατο. Και εδώ το ίδιο. Διδάσκεται αυτό το πράγμα. Φέρνουμε το ισχύο μας μέσα στην κίνηση. Δεν το έχουμε εκτός και βυθιζόμαστε μέσα στο ισχύο. Ο LeBron James δεν έχει τραυματιστεί ποτέ. Είναι ένας αθλητής ο οποίος είναι πρότυπο. Έχει άψογες κινήσεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το στυλ. Εδώ βυθίζεται ο αθλητής μέσα στα ισχύα του. Αυτή είναι η λέξη στα αγγλικά. Sunk, βυθίζεται, καταποντίζεται μέσα στα ισχύα του. Διάφορες εικόνες.
Όταν το γόνατο έρχεται μπροστά από τα δάχτυλα, αυτό θα γίνει μόνο στην επιτάχυνση, όταν και το υπόλοιπο σώμα έρχεται προς τα μπρος, για να κερδίσουμε ταχύτητα. Ποτέ στην προσγείωση. Train your brain. Όταν πρώτο άκουσα τον τίτλο του προγράμματος ότι λέγεται νους, προσπαθούσα να καταλάβω γιατί το βγάλαμε έτσι. Νους υγιής, ενσώματι υγιή, τα παιδιά να είναι καλοί μαθητές. Ασχολούμαι ως περισσότερο με την ακαδημία. Θεωρώ ότι το νου σημαίνει εκπαίδευση. Και εκπαίδευση στο μπάσκετ, εκπαίδευση του μυαλού πάνω στο μπάσκετ και πάνω στον αθλητισμό. Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε, να τα εκπαιδεύσουν τα παιδιά στο μυαλό τους, γιατί μετά δεν μαθαίνονται στην ενήλικη ζωή. Το μπάσκετ λοιπόν είναι ένα άθλημα που γίνεται στο forefoot, στο μπροστινό μέρος του ποδιού. Ξεχνάμε τη φτέρνα, η φτέρνα θα έρθει μετά. Όλη η κίνηση του Westbrook είναι πάνω στο forefoot. Όλη η κίνησή του. Η φτέρνα ίσα που ακουμπάει κάτω. Πετάει. Κινείται αέρινα. Το ίδιο και ο LeBron. Χορεύει. Ο Dwayne Wade έχει πολλούς τραυματισμούς. Πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά με πολλούς τραυματισμούς. Πατάει όλο το πόδι, πατάει τη φτέρνα, τα δάχτυλα σηκώνονται ψηλά. Τραυματίζεται. Κοίταξε αυτόν εδώ τον παίχτη πώς, κοίταξε αυτόν τον παίχτη πώς τρέχει. Τρέχει λες και φοράει μπότες, βαριές μπότες. Τρέχει με τα... Όχι, εδώ ήταν ο LeBron. Οπότε, νομίζω το καταλάβαμε το concept. Train your brain, που σημαίνει κίνηση και προσγείωση στις μύτες των ποδιών, με τα γόνατα ίσια μπροστά χωρίς βλεσοποιήσεις και βήθηση στα ισχύα. Ευχαριστώ πολύ. Καλέσω τον κύριο Σταυρόπουλο, το γυμναστή μας, να μας μιλήσει για την παρακτόνωση. Γεια, φιλία. Εγώ τελείωσα, έλα το πω. Έλα το. Καλησπέρα για μένα. Λόγω κάποιων χρονικών περιορισμών θα πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως. Και ο λόγος που είμαι εδώ είναι για να πούμε δύο πράγματα για την παρακολούθηση του εφήβου αθλητή, η οποία είναι μια διαδικασία που είναι πολυεπίπεδη και έχει σαν στόχο πολλές φορές από τον προπονητικό στάφ, όχι μόνο τη βελτίωση του σώματος, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, όπως μας εξήγησε και ο κ. Παδόπουλος, αλλά έχουμε να κάνουμε και με την καρδιά, αλλά και το μυαλό, δηλαδή ο νους, έτσι. Πολλές φορές η τεχνολογία αποτελεί έναν αργό σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μέσω διαφόρων gadget προσπαθεί να βοηθήσει τόσο το προπονητικό staff να κατανοήσει τους αθλητές του, αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και τους αθλητές να μπουν καλύτερα σε όλη αυτή την εξελικτική διαδικασία μέσω διαφόρων μετρήσιμων μεγεθών, κάποιες παράμετροι, οι οποίες ασχολούνται και με την προπόνηση αλλά και εκτός προπόνησης. Αυτό λοιπόν που θέλουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα είναι ένα software το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει μπει πάρα πολύ σε πολλούς συλλόγους, είτε ομαδικών είτε ατομικών αθλημάτων, και σαν στόχο έχει μέσω κάποιων προσωπικών, εξατομικευμένων και ατομικών ερωτηματολογίων, κάτι το οποίο θα ακούσετε πάρα πολύ σήμερα, το εξειδικευμένο, το εξατομικευμένο, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος να πετύχει κάποιος κάτι. Μέσω λοιπόν όλων αυτών των ερωτηματολογίων προσπαθούμε να κάνουμε την προπονητική διαδικασία πιο athlete friendly και εξού και athlete monitoring. Προσπαθούμε δηλαδή να εντοπίζουμε καθημερινά, γιατί αυτό αλλάζει καθημερινά. Αλλάζουν καθημερινά πολλές παράμετροι. Προσπαθούμε δηλαδή καθημερινά να έχουμε εντοπίσει την προπονητική ετοιμότητα του καθένα από τα παιδιά. Προσπαθούμε δηλαδή να προσαρμόσουμε πολλές φορές τις προπονητικές εντάσεις, τα προπονητικά φορτία σε σχέση με τον κάθε ένα ξεχωριστά. Γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από τη βελτίωση της μονάδας να βελτιωθεί όλη η ομάδα. Και είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από την ομάδα να ξεκινήσουμε να έχουμε αποτελέσματα.
Βέβαια, ίσως όλα αυτά να μην είχαν καμία σημασία εάν δεν βλέπαμε τα τελευταία χρόνια μια ραγδαία βασικά αύξηση του προπονητικού όγκου, δηλαδή των ωρών που περνάμε στο γήπεδο. Και αυτό φυσικά έχει ένα καλό. Μπορείς να κάνεις περισσότερη προπόνηση, άρα θα βελτιωθείς ίσως πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Έχει όμως κάποια αρνητικά που είναι κάποιοι τραυματικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αναπτύσσονται ίσως και κάποιοι τραυματισμοί που να μην είχαμε ξανακούσει πολλές φορές και να προκύπτουν τώρα. Άρα λοιπόν εμείς σε όλη αυτή τη διαδικασία, σαν προπονητικό στάφ, ερχόμαστε όχι αντιμέτωποι, αλλά δεν είμαστε 100% εκεί και θεωρούμε ότι το πιο αποτελεσματικό είναι το εξυπνότερα και καλύτερα. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την εξειδίκευση και την εξατομίκευση του προπονητικού φορτίου. Δηλαδή πόσες ώρες κάνει κάθε αθλητής. Δηλαδή δεν γίνεται να κάνουν όλοι την ίδια προπόνηση. Αυτό δεν γίνεται. Ακόμα και την ίδια αντοχή, την ίδια δύναμη να έχουν, αλλάζοντας βιομηχανικοί παράγοντες, θα πρέπει να αλλάζουν και τα προπονητικά ερεθίσματα. Πρέπει όμως, εφόσον αυξάνει το ένα, θα πρέπει να βρίσκεται σε ουσιαστική σχέση με την αποκατάσταση. Και λέω αποκατάσταση και δεν λέω ξεκούραση, γιατί είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο η ξεκούραση, απλά κάθομαι, και είναι άλλο η αποκατάσταση με όλα τα μέσα που διαθέτουμε πλέον και όλες αυτές τις διαδικασίες. Και έτσι βλέπουμε ότι αυτό που είπαμε πριν, ότι μέσα της βελτίωσης μονάδας μπορεί να βελτιωθεί και η ομάδα. Και αυτό γίνεται πάντα μέσω όλων αυτών των ερωτηματολογίων που θα δούμε παρακάτω, που είναι σε καθημερινή βάση, και έχουν μια διαρκή επικοινωνία. Μιλάμε δηλαδή για μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία είναι μια διαρκής επικοινωνία του προπονητικού staff με τον αθλητή. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε μάλιστα να μειώσουμε και αρκετά το ρίσκο τραυματισμών και να έχουμε καλύτερη απόδοση. Γιατί ο μοναδικός τρόπος να βελτιωθεί ένας αθλητής είναι να μείνει μέσα στο παιχνίδι. Αλλά άμα είναι έξω, δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν, να δούμε όλη την προπονητική διαδικασία σαν μια πίτα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι κάθε ένα από τα προπονητικά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει συγκεκριμένο ποσοστό. Δεν γίνεται δηλαδή, ας πούμε, η προπόνηση να είναι το 9% και η ξεκούραση να είναι το 2%. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά και πάλι αυτό έχει να κάνει με εξατομίκευση και μετράμε πράγματα τα οποία είναι και ενδοπροπονητικά, αλλά και εξωπροπονητικά. Τα εξωπροπονητικά, ας πούμε, μπορεί να είναι η υγεία, κάποιος είναι άρρωστος, δεν μπορεί να κάνει προπόνηση. Ο ύπνος, η ποιότητά του, η ποσότητά του, το γενικό του στρες, ας πούμε. Αν κάποιο παιδί είναι στρεσαρισμένο με οποιοδήποτε λόγο, σαφώς η βελτίωσή του ή, ας πούμε, η απόδοσή του θα έχει ένα ερωτηματικό. Μετά μπορούμε να πάμε σε πιο ενδοπροπονητικά πράγματα τα οποία τσεκάρουμε μέσω των ερωτηματολογίων, που είναι η ποικιλία στην προπόνηση, το χρειαζόμαστε. Είναι πόσες ώρες τη βδομάδα, είναι σε αυτές τις ώρες πόσες είναι δύσκολες προπονήσεις. Γιατί ένας προπονητής χρειάζεται και απαιτεί από τους αθλητές του να είναι στο 100% όταν είναι μέσα. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι δεν γίνεται 100% να έχουμε πάντα το ίδιο ζητούμενο τον αθλητή. Πρέπει να αλλάζουμε ενεργειακά συστήματα, πρέπει να αλλάζουμε αυτά που του ζητάμε. Γίνεται να προπονηθεί 100%, αλλά όχι στο ίδιο αντικείμενο. Οπότε προσπαθούμε συνέχεια να έχουμε μια ποικιλία. Συνέχεια μια ποικιλία και να αξιολογούμε την ένταση της προπόνησης. Δηλαδή, αν εγώ βάλω, πρέπει να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος με τους αθλητές. Πρέπει να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε μέσω του monitoring, μέσω αυτού του προγράμματος, να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Δηλαδή, αν εγώ βάλω μια προπόνηση και τη θεωρώ χαλαρή, δηλαδή, ας πούμε, με βάση το 14 και πάω αθλητής μετά και πει ότι είναι 10, υπάρχει μια αντιστοιχία. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και πάλι σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν, πρέπει μέσα από τα ερωτηματολόγια, μέσα από όλη αυτή την τεράστια δεξαμενή από πληροφορίες, να πάρουμε εξατομικευμένα το στρες, δηλαδή για οποιοδήποτε λόγο στρεσογόνους παράγοντες, είτε ενδοπροπονητικά είτε εξωπροπονητικά, να πάρουμε την κούραση, η οποία είναι συσσωρευτική, δηλαδή το ιστορικό σύσπασης πρέπει να αναγνωρίζεται σε κάθε αθλητή, εξατομικευμένα ξαναλέω. Μιλάμε για τον ύπνο, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και φυσικά είναι η υδάτωση, η αποκατάσταση και η διατροφή. Πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία ξεχωρίζουν τις λεπτές γραμμές ανάμεσα στο πώς είναι πάρα πολύ και μπορεί να οδηγήσει σε κάποια υπερφόρτωση, ας πούμε, μηχανικού προτύπου και να έχουμε κάποιο τραυματισμό. Σε τι είναι πολύ λίγο, άρα έχουμε υποπροπόνηση, δεν μπορώ να βελτιωθώ και σε τι είναι βέλτιστο. Όπου σε σχέση με όλη μου την προετοιμασία και όλο μου το στόχο που έχω να οδηγηθώ στο overreaching, στις νέες προσαρμογές δηλαδή που λέμε. Αν πάμε τώρα σιγά σιγά έτσι για να δούμε και λίγο το πρόγραμμα αυτό πώς λειτουργεί, να σας πάω λίγο σε πιο τεχνικά ζητήματα, να δούμε λίγο πώς είναι το πρόγραμμα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί καταρχήν ο καθένας να το συμπληρώνει μέσα σε ένα λεπτό. Αυτή η πλατφόρμα δηλαδή παίρνει πραγματικά ένα λεπτό από τον αθλητή, αλλά μας γλιτώνει πάρα πολλά λεπτά, πάρα πολύ χρόνο που ίσως αυτός ο αθλητής
να είχε κάποιο τραυματισμό, είτε μας γλιτώνει από άλλα πράγματα τα οποία θα έπαιρναν και πολύ χρόνο και πολύ χρήμα από το σύλλογο. Έτσι, μπαίνουμε εμείς σε μια πλατφόρμα και ο κάθε αθλητής λαμβάνει συγκεκριμένα μια πρόσκληση στο email του. Και να τη δούμε και λίγο. Μια πρόσκληση στο email του όπου έχει username, το δικό του password και ένα link. Σε αυτό το link λοιπόν ο κάθε αθλητής πατάει, μπαίνει, είναι έτοιμος, σε ένα λεπτό είναι συνδεμένος σε όλη αυτή την τεράστια δεξαμενή, σε όλη αυτή την επικοινωνία που έχει με τους coaches καθημερινά και κάθε πρωί πρέπει να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο. Αυτό το ερωτηματολόγιο λοιπόν είναι το πρώτο της ημέρας και είναι το ερωτηματολόγιο του well-being, της υγείας θα λέγαμε. Είναι το κάτι που μετράει την κούραση, κάτι που μετράει τον ύπνο του, πολύ σημαντικά πράγματα για να έχουμε το παιδί 100% εκεί. Μετράει το στρες που έχει, μετράει το πώς είναι πιασμένος ας πούμε από την προπόνηση και φυσικά μπορεί να το κάνει και ακόμα πιο εξειδικευμένο βάζοντας σχόλια από κάτω, βάζοντας προσωπικά σχόλια. Όλα αυτά φυσικά για να γίνουν προϋποθέτουν ότι ένας προπονητής, το coaching staff, έχει μπει σε αυτή την τεράστια βάση δεδομένων, έχει προγραμματίσει τις προπονήσεις τις οποίες θα αξιολογήσει ο αθλητής. Μπαίνουμε δηλαδή μέσα και αξιολογούμε τα πάντα στην προπόνησή μας, καταγράφουμε τα πάντα. Πόσο δύσκολη, πόσο πολύ, πόσο συχνά, τι στόχο έχει, τι θέλουμε να κάνουμε δηλαδή μέσα από την προπόνηση. Και φυσικά μπορούμε να βάλουμε και συγκεκριμένα σχόλια. Αφού προγραμματιστεί και αυτό, κάθε αθλητής, εφόσον τελειώσει η προπόνησή του, μπορεί μέσα σε ένα λεπτό να δούμε αν βρισκόμαστε αντιστοιχεία. Αυτό που λέγαμε πριν, να δούμε αν το δικό μου 4 είναι και δικό του 4. Ή αν όλο αυτό τον αφήνει με κάποιο ενδιαφέρον, δεν του αρέσει, το βαριέται. Αξιολογεί, δίνει ένα feedback στην ουσία στον προπονητή, μια καθημερινή ομιλία, μια καθημερινή συζήτηση, η οποία μας βοηθάει στο να αναπροσαρμόζουμε τις προπονητικές μας διαδικασίες με βάση, ξαναλέω, τον κάθε αθλητή. Και όχι τη μονάδα, και όχι το σύνολο. Κάθε αθλητής ξεχωριστά. Επίσης έχουμε μια μεγάλη βιβλιοθήκη, δηλαδή σαν ένα μεγάλο γραφείο όλο αυτό, όπου μπορεί ο καθένας μέσα για τον κάθε αθλητή να έχει ξεχωριστές καρτέλες. Ακόμα και για περιπτώσεις τραυματισμού, μπορούμε να δούμε ότι έχουμε ένα τραυματισμό ο οποίος επαναλαμβάνεται. Αυτό κάτι μας λέει. Αυτό μας λέει έναν κάποιο λανθασμένο μηχανισμό, κάτι ότι υπάρχει και ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε συνέχεια εμείς μπορούμε να ανασύρουμε δεδομένα από αυτή την τεράστια βιβλιοθήκη. Σαν ένα μεγάλο γραφείο. Έχουμε φυσικά τη στήριξη Αδιαμαμά εταιρεία και σαν μιλάμε συνέχεια με τα παιδιά που έχουν το πρόγραμμα και έχουμε συνεχώς τεράστια βοήθεια σε οτιδήποτε θέλουμε και φυσικά όλες οι πληροφορίες είναι πολύ εμπιστευτικές, είναι πολύ εξατομικευμένες. Αυτό είναι το monitoring το οποίο πιστεύουμε ότι έχει έρθει πλέον στην τεχνολογία για να μείνει. Είναι ένα από τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε το προπονητικό staff να εξελίξει όλη αυτή την πολυεπίπεδη προπονητική διαδικασία αλλά και τον αθλητή να καταλάβει για ποιο λόγο κάνουμε τι. Αλλά κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι κανένα software, καμία τεχνολογία δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τη διαπροσωπική επικοινωνία, την ανταλλαγή ενέργειας, το χαμόγελο, την γκρίνια και όλα αυτά με σπέθυνες. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα κάτι. Σαν πατέρας ρωτάω τώρα. Αθλητή, εντάξει. Αυτό είναι. Ποια είναι η μαμά εταιρεία? Η μαμά εταιρεία είναι όπως λέγεται. Είναι το Athlete Monitoring, δηλαδή λέγεται έτσι. Και είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Και έχουμε στην ουσία μια τεράστια δεξαμενή από πληροφορίες. Στην οποία όσο κάθε προπονητής βάζει δεδομένα, αυτό βγάζει συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον κάθε αθλητή. Να καταλάβω κάτι, δηλαδή διευκρινιστικό. Τα παιδιά δηλαδή που είναι στο νους όλα, έχουν μια εφαρμογή που στο κινητό τους. Στο κινητό τους. Στην οποία αυτοί επικοινωνούν στα ερωτηματολόγια. Σωστά. Και αυτές τις απαντήσεις τις βλέπεις εσύ. Τις βλέπει ο κάθε προπονητής ακριβώς. Ναι, okay. Αναπροσαρμόζει. Και βάσει αυτού καταλαβαίνεις κατά τη βρίσκεται ο αθλητής. Σωστά. Μια επικοινωνία. Την προπονητική του ετοιμότητα. Και αυτό είναι κάθε μέρα. Αυτό είναι κάθε μέρα. Okay. Νομίζω ότι γυαλίζει το μάτι του κύριου γιατρά και θέλει το ίδιο στην αντρική ομάδα. Μια ερώτηση, Τάσο. Ναι, μια ερώτηση. Τα δεδομένα αυτά. Λίγο δυνατά, Στάβο. Υπάρχουν και μετρήσεις, επειδή κάτι είπαμε για κάτι. Σωστά. Όλες αυτές οι μετρήσεις είναι υποκειμενικές. Υπάρχει βέβαια σαφώς μια δικλίδα ασφαλείας από το monitoring, όπου μπορούμε να καταλάβουμε με βάση αυτές τις προπονήσεις που βάζουμε εμείς, βγάζει ένα συγκεκριμένο
μια συγκεκριμένη δυσκολία, ένα συγκεκριμένο βαθμό, ας πούμε. Με βάση αυτό το βαθμό, περιμένουμε τους παίχτες να έχουν αυτή τη συγκεκριμένη κούραση, αυτό το συγκεκριμένο στρες, αυτή τη συγκεκριμένη κόπωση. Οπότε ένας αθλητής δύσκολα μπορεί να πει ψέματα. Μπορεί φυσικά να υπάρχει το επικοινωνικό στοιχείο, το αντικειμενικό στοιχείο όμως είναι πάνω από αυτό. Να παρέμβω λιγάκι, συγγνώμη τώρα, γιατί είναι και δύο διαλογικό. Έχω την αίσθηση, και αν κάνω λάθος με διορθώνεις, ότι αυτό που μετράει το monitoring δεν είναι το τι πιστεύουμε εμείς για τα παιδιά οι προπονητές, είναι τι πιστεύουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους. Γιατί μπορεί να θεωρεί ο προπονητής ότι είναι μια χαρά και αυτός αισθάνεται χάλια για χίλιους δυο λόγους. Τσακώθηκε, έγινε οτιδήποτε, κουρασμένος, δεν κοιμήθηκε, οτιδήποτε. Οπότε είναι το υποκειμενικό που ουσιαστικά αυτό είναι έτσι, κάνω λάθος. Ακριβώς, ακριβώς. Και φυσικά υπάρχει και το αντίστροφο. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί κάποιες φορές να έχουμε μια δύσκολη προπόνηση, πρέπει να το γνωρίζουν και να βάζω δασμένα στοιχεία στο monitoring. Όμως εμείς πάλι μπαίνουμε από αυτή την τεράστια δεξαμενή, αντλούμε πάλι άλλα στοιχεία και βλέπουμε ότι αυτό δεν έχει σαν τη στοιχεία. Δεν γίνεται. Άρα πάλι είναι η αντικειμενικότητα λίγο πιο ψηλά. Πάνε δηλαδή το monitor είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά σε αυτό. Και όσο περισσότερο προγραμματίζεις προπονήσεις, τόσο πιο αντικειμενικό γίνεται. Ωραία. Τα παιδιά ανταποκρίνονται σε αυτό το πρόγραμμα. Γελάνε, ορισμένοι γελάνε εκεί πίσω. Ωραία, ωραία. Στην αρχή, εντάξει, κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Και επειδή όμως αρέσει τα gadgets γενικά και οτιδήποτε έχει να κάνει με κινητό, λέω εγώ τώρα, σ' αρέσει να κοιτάνε τα κινητά εκεί. Μας πήρε λίγο και να συνηθίσουμε. Μας πήρε στην αρχή, απλά είχαμε πιο πολύ προσωπική επικοινωνία. Δηλαδή, coach, αυτό να το γράψω, αυτό να το γράψω. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι όλοι απαντάνε το monitoring σε καθημερινή βάση και μάλιστα το συζητάμε. Δηλαδή, σήμερα έτυχε να έχουμε κάτι με τα παιδιά και να συζητάμε το monitoring, γιατί αυτό έγινε έτσι, γιατί αυτό το δείχνει έτσι και να διαπιστώνουμε τις αντιστοιχίες ή όχι. Εκτός από κάποιους που δεν έχουν πάρει κωδικό ακόμα. Αυτοί κάποιοι να με βρουν μετά λίγο έξω. Παρακαλώ. Πέτρος, ο Πέτρος. Ακριβώς. Όταν εμείς συμπληρώνουμε λοιπόν μια προπονητική μονάδα, αμέσως ένα email στέλνεται σε κάθε παιδί σαν υπενθύμηση. Και το λέει ότι πρέπει να απαντήσεις δύο ερωτηματολόγια. Το ένα είναι της υγείας, που είναι καθημερινό, ας πούμε τα πρωινά συνήθως, και το άλλο είναι το προπονητικό, που είναι μετά την προπόνησή τους. Έχουν πρόσβαση μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση στο να δούνε πώς εμείς έχουμε τις προπονητικές μονάδες. Δεν έχουν τέτοια πρόσβαση. Όμως μπορούν να βλέπουν και ήδη τον εαυτό τους. Μπορούν μέσω ειδικών διαγραμμάτων να βλέπουν ότι αυτό που είχα κάνει πριν δύο εβδομάδες και είχα πονέσει, μάλλον οφείλεται ότι δεν είχα κοιμηθεί κιόλας. Ενώ τώρα το διορθώνω αυτό σιγά σιγά. Έχουν πρόσβαση σχεδόν στα πάντα. Επίσης, να πω ότι το ίδιο το monitoring με πολύ εύχριστα χρώματα θα τον βγάλει ένα παίχτη στα πράσινα ή στα κόκκινα. Και θα μπορούμε να το προστατεύσουμε όταν είναι στα κόκκινα. Πες μας λίγο γι' αυτό. Ανάλογα με το πώς αισθάνεται κάθε παίχτης και ανάλογα το πώς έχει απαντήσει, χρωματίζεται διαφορετικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος παίχτης, δίπλα το όνομά του, να είναι πράσινος. Είναι μια χαρά. Να είναι κίτρινος, υπάρχει ένα ρίσκο. Αλλά είναι ακόμα ελεγχόμενο. Όσο αυτό πηγαίνει προς το κόκκινο, εμείς έχουμε δει μέχρι κόκκινο, πιο βαθύ δεν ξέρω αν υπάρχει. Μέχρι το κόκκινο μας λέει ότι πρέπει να υπάρξει μείωση στις προπονητικές μονάδες. Η μείωση του όγκου προπόνησης, η μείωση της έντασης. Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε προπονητή και το τι πιστεύει. Άρα δεν καταργεί το ανθρώπινο στοιχείο καθόλου, δεν καταργεί δηλαδή την κρίση του προπονητή. Αυτό είναι το καλό. Δεν είναι ένα κουτί έτοιμο στο οποίο αν δεν έχεις ιδέα μπαίνεις και σου δίνει οδηγίες. Έχει πραγματικά αφήνει τον κάθε προπονητή να δίνει το προσωπικό του στίγμα και μέσα αυτών των διαδικασιών είτε να αφήσει την ένταση είτε να χαλαρώσει τον όγκο, ένα από τα δύο, για να αρχίσει ο αθλητής να αισθάνεται καλύτερα. Εντάξει, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ. Να καλέσω τον κύριο Λαψάνη, τον γυμναστή μας, να μιλήσει για την άσκηση και την πρόληψη στην ανδρική ομάδα πλέον. Γεια σας. Εγώ θα πάω από το ειδικό στο γενικό. Δηλαδή θα μιλήσουμε λίγο για το τι είναι ο γυμναστής,
Τι είναι μια ομάδα και τι κάνει ο γυμναστής στην ομάδα. Ξεκινάω με δύο ρητά αποφθέγματα του Ιπποκράτη, που ορκίζονται και οι γιατροί εδώ. Το πρώτο είναι αυτό που μου έμεινε περισσότερο τελειώνοντας σχολή. Δηλαδή, μου είπε ένας καθηγητής μου ότι φεύγοντας από εδώ να μείνεις επικίνδυνος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, σας αστείο και να φαίνεται, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ο γυμναστής, ένας γυμναστής ο οποίος δεν βλάπτει, ξεκινάει με μια αρχική επιτυχία. Όχι μόνο σε μια ομάδα και σε έναν άνθρωπο που θα πας να γυμνάσεις. Η πρώτη αρχή είναι να μην τον βλάψεις. Μετά, ας τον βελτιώσω 1%, 5%, 10%, κάποιος πολύ καλός 50%. Η αρχή είναι να μην βλάπτεις. Και το δεύτερο είναι το να, πριν να προλαμβάνουμε, αντί να θεραπεύουμε. Άρα και εκεί κολλάει και το κομμάτι και η ομιλία του Παναγιώτη. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να προλάβουμε τον τραυματισμό και όχι να κάνουμε μια πολύ καλή αποκατάσταση αργότερα ή να έχουμε το χειρουργείο οτιδήποτε. Τώρα, βιάστηκα. Οπότε ο γυμναστής είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος πρώτα για την υγεία των αθλητών σε συνεργασία με το staff, με τους προπονητές και με φυσιοθεραπευτή, τον γιατρό, και είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι στη μέση σε όλο αυτό, ενώνει όλο αυτό το κομμάτι, και ο άνθρωπος παράλληλα ο οποίος είναι υπεύθυνος για την απόδοση των παιχτών. Τι είναι ομάδα? Λέμε ο γυμναστής στην ομάδα. Η ομάδα ορίζεται όταν δύο περισσότερα άτομα επιδιώκουν ένα στόχο ο οποίος είναι κατανοητός και αποδεκτός από όλα τα μέλη, αλληλεπιδρούν και αλληλεξαρτώνται, αλληλεποστηρίζουν στην προσπάθειά τους, νιώθουν ότι ίδιοι αποτελούν μέλη της ομάδας, αποδέχονται συγκεκριμένους κανόνες και θέματα και είναι ενδιαφέροντος, συμμετέχουν σε ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων ρόλων και ικανοποιούνται με τη συμμετοχή τους στην ομάδα. Ξεκινώντας, η ομάδα έχει ένα στόχο. Θέλοντας, ο στόχος αυτός είναι να είναι υπεύθυνοι, πηγαίνοντας από τη δική μου πλευρά, σε μια κατάσταση α, δηλαδή να μπορούν να είναι υγιείς και να μπορούν να αγωνιστούν, να είναι στην. Να μπορούν να είναι στη φυσική κατάσταση η οποία να τους επιτρέπει να αγωνιστούν στο παιχνίδι. Και τώρα, ο ρόλος του γυμναστής στην ομάδα. Ο γυμναστής είναι υπεύθυνος ώστε να υπεύθυνος να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και σε συνεργασία με τους προπονητές. Είναι υπεύθυνος για διατροφή των παιχτών, σε συνεργασία με τους διατροφολόγους και τους ιατροφυσιολόγους, για την πρόληψη των τραυματισμών, για την αποκατάσταση των τραυματισμών, αν τυχόν υπάρχουν, σε συνεργασία με τους φυσιοθεραπευτές πάλι. Είναι αυτός ο οποίος πρέπει να δίνει έμπνευση στους παίχτες και να τους υποστηρίζει ψυχολογικά, δηλαδή ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ παιχτών και προπονητών. Και τέλος, είναι υπεύθυνος για τη σωματική βελτίωση των παιχτών που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Τώρα, το πρώτο κομμάτι, δηλαδή το πόσο ο γυμναστής θα έχει τους παίχτες σε μια κατάσταση ικανή να αγωνιστούν. Αυτό γίνεται ξεκινώντας, έρχεται ένας παίχτης στην ομάδα. Παίρνει το ιστορικό του παίχτη, όπου βλέπουμε προηγούμενους τραυματισμούς, το πρόγραμμα που είχε στη σεζόν, δηλαδή την προηγούμενη χρονιά μπορεί κάποιος παίχτης να είχε ένα πρόγραμμα, να έχει προπονήσεις πολύ έντονες, η ομάδα του να μην δούλευε πολύ. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Το τι έκανε στη μεταβατική. Ένας παίκτης ο οποίος στη μεταβατική δεν έχει δουλέψει, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση σε αυτόν τον παίκτη με ένα παίκτη ο οποίος έκανε βάρη, έκανε προπονήσεις στη μεταβατική του. Οι ρουτίνες του παίκτη, όπου βλέπουμε ο παίκτης πριν έρθει στην προπόνηση πώς προετοιμάζει το σώμα του, πώς δουλεύει, τι κάνει μετά την προπόνηση, πώς κάποιος μπορεί να βάζει πάγο, κάποιος μπορεί να κάνει διατάσεις. Όλο αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε. Και ανάλογα με τις συνήθειες του παίχτη, ανάλογα με το πόσο παίχτης έχει δουλέψει πριν, θα πρέπει να τον εντάξουμε στο πρόγραμμα της ομάδας. Το επόμενο κομμάτι είναι η εργοματική αξιολόγηση και οι βιοχημικές εξετάσεις. Όπου βλέπουμε είναι μια φωτογραφία ουσιαστικά. Η εργομετρική αξιολόγηση είναι μια φωτογραφία τη στιγμή που έρχεται ο παίχτης, σε τι κατάσταση είναι. Και με βάση κάποια τεστ βλέπουμε πιθανά προβλήματα τραυματισμού, σε τι εντάσεις μπορεί να προπονηθεί
όπως και οι βιοχημικές εξετάσεις, μας δίνουν και αυτές μας δίνουν στοιχεία για το πόσο ο παίκτης, αν ο παίκτης είναι κουρασμένος, αν ο παίκτης μπορεί, έχει πιθανώς κάποιο άλλο πρόβλημα, το οποίο θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε την προπόνηση με βάση αυτό. Το πρόγραμμα της προετοιμασίας είναι και ομαδικό και ατομικό. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να χτίσουμε την ομαδική μας προπόνηση με βάση τις ατομικές ιδιαιτερότητες του κάθε παίκτη. Επομένως θα πρέπει το πρόγραμμα της ομάδας, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο, θα πρέπει παίκτης να προσαρμοστεί, αλλά και με βάση το μέσο όρο των παιχτών να φτιάξουμε το πρόγραμμα, το τελικό μας πρόγραμμα. Και το επόμενο είναι η καθημερινή αξιολόγηση του προγράμματος, που αναπροσαρμόζουμε το πρόγραμμα με βάση την κατάσταση που βλέπουμε των παιχτών. Τώρα πάνω σε αυτό, ξεκινάμε με ένα πλάνο. Αυτό είναι ένα ειδικό πλάνο που ξεκινήσαμε φέτος, όπου εμείς προγραμματίζουμε το πώς θα κάνουμε τα εργομετρικά μας, τις προπονήσεις μας, ας πούμε 21 του μηνός η προπονήσή μας να είναι εύκολη, να είναι μια προπόνηση εισαγωγής, η επόμενη προπόνηση να είναι δυνατότερη, και με βάση αυτό το πλάνο, παρακολουθώντας το αργότερα με ένα σύστημα που είναι το RP που βλέπουμε στην προπόνηση τι κάνουν οι παίχτες, κρατάμε αρχεία και βλέπουμε το που πήγαμε. Δηλαδή, οι πρώτες 10 μας μέρες ξεκινήσαμε με δύο προπονήσεις εισαγωγής και προσπαθήσαμε να κάνουμε τρεις κορυφές. Δηλαδή, κάνοντας μια δύσκολη προπόνηση που φορτώνουμε τους παίχτες, συνεχίζουμε με αποφόρτιση, με μια προπόνηση ευκολότερη και κάπως έτσι προχωράει το πρόγραμμά μας και προσπαθούμε με βάση τα στοιχεία αυτά τα οποία δίνουμε στον προπονητή να βλέπουμε αν το πρόγραμμα είναι βάση του προγραμματισμού μας, αν έχουμε πάει πιο πάνω, πιο κάτω, πώς θα τα αποκρίνουν οι παίκτες στο αρχικό μας πρόγραμμα και ανάλογα να προσαρμόζουμε τη συνέχεια. Δηλαδή, αυτό που λέμε, ξεκινάμε μια προετοιμασία. Ποτέ μια προετοιμασία δεν θα τελειώσει ακριβώς όπως την ετοιμάσαμε. Είναι ένα αρχικό πλάνο και με βάση το πώς οι παίκτες ανταποκρίνονται και πού βρίσκεται η ομάδα, συνεχώς, μέρα με τη μέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα, να προσαρμόζουμε το πλάνο αυτό. Στο κομμάτι της πρόληψης, ερχόμενος τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι τα εξής. Παίρνοντας τα στοιχεία από τα εργομετρικά που κάνουμε στην αρχή, βγάζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι, ξεκινάμε με προπόνηση με αντιστάσεις, δηλαδή με βάρη, τα οποία εξατομικεύονται για κάθε παίκτη. Παράδειγμα, μπορεί κάποιος παίκτης, ας πούμε, στο δεξί του τετρακέφαλο να εντοπίσαμε κάποια έλλειψη. Η προπόνησή του θα βάλουμε ασκήσεις όπου θα φορτίσουμε περισσότερο το τετρακέφαλό του, το δεξί, για να μπορέσουμε να τον φέρουμε στην ισορροπία. Με βάση τα εργομετρικά του, βλέπουμε άλλες βραχύνσεις, παράδειγμα, μυϊκές, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει σφιχτό δικέφαλο μυριαίο. Πριν από την προπόνηση, θα φτιάξουμε κάποιες ρουτίνες ώστε να δουλέψει με διατάσεις και να βελτιώσει αυτό το πρόβλημα. Επίσης, υπάρχει η παρακολούθηση της προπονητικής καταπώνησης με το σύστημα ΤΑΡΑΠΗ που σας είπα πριν, όπου βλέπουμε ο κάθε παίκτης τι ποσοστό της προπόνησης συνδέεται με το monitoring, βλέπουμε τι ποσοστό της προπόνησης ο παίκτης παρακολουθεί, σε τι εντάσεις δουλεύει ο κάθε παίκτης, και έτσι, έχοντας αυτά τα στοιχεία, βλέπουμε πιθανό κάποιος παίκτης ο οποίος έχει φορτιστεί ιδιαίτερα, ότι θα πρέπει να απέχει μια προπόνηση, να κάνει κάτι διαφορετικό, να κάνει μέρος της προπόνησης. Δηλαδή, αυτή είναι μια καθημερινή αλληλεπίδραση. Η καθημερινή επαφή με τον παίκτη, μιλώντας στο κομμάτι της διάθεσης του παίκτη, το αν έχει κοιμηθεί την προηγούμενη μέρα, αν είναι στρεσαρισμένος, αν έχει κάποιο πρόβλημα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, βλέπουμε παίκτες οι οποίοι είχαν μυϊκά προβλήματα και ο βασικός λόγος ήταν ότι ήταν αφιδατωμένοι, δεν έπιναν αρκετό νερό. Βελτιώνοντάς το, βελτιώθηκε και η αποδοσή τους και θέματα μυϊκά που είχαν. Οι περιπτώσεις παιχτών, κυρίως δηλαδή αυτό παρατηρείται με τους Αμερικανούς, ερχόμενοι με το jet lag για ένα διάστημα 10 ημερών, δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά. Οπότε αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη και με στην προπόνηση που κάνουν. Διότι όταν έχουν διαφορετικές ώρες που κοιμούνται ή δεν κοιμούνται το βράδυ, οπότε είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την προπόνησή μας και αυξάνει την πιθανότητα τραυματισμού ενός παίκτη. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται
παρακάτω που έχω τις βιοχημικές εξετάσεις που βλέπουμε το CPK, τη σωτερόνη, την κορτιζόλη, κάποιους βασικούς βιοχημικούς δείκτες, όπου ερχόμενοι οι πρώτες εξετάσεις που κάνουμε βιοχημικές, παράδειγμα στους παίκτες που δεν κοιμούνται καλά, βλέπουμε πολύ αυξημένη κορτιζόλη. Περνώντας, κάνοντας τα επόμενα τεστ, βλέπουμε οι παίκτες με μεγάλη καταπώνηση, ο δείκτης της σωτερόνης κορτιζόλης που μας δείχνει ουσιαστικά είναι ένας καλός δείκτης να μας δείξει την καταπώνηση και τη φυσική κατάσταση του παίκτη, να βελτιώνεται, επειδή βελτιώθηκε ο ύπνος. Άλλο ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η διατροφή. Σε συνεργασία με διατροφολόγο πάλι, βγάζοντας προγράμματα με βάση τις συνήθειες του κάθε παίκτη, όπου ένας παίκτης ο οποίος παραδείγματος χάρη μετά την προπόνηση δεν κάνει αναπλήρωση στους υδατάνθρακες που παίρνει ή δεν παίρνει αρκετή πρωτεΐνη, και ένας παίκτης ο οποίος κάνει ήδη ακριβώς προπόνηση με σωστή διατροφή, ο πρώτος παίκτης έχει πάρα πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες τραυματισμού. Οπότε είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό και η διατροφή, το οποίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν μπορούμε εύκολα να την ελέγξουμε. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μαζί με το. Στο πρόγραμμα μπορούμε να την ελέγξουμε πολύ περισσότερο που είναι τα παιδιά μαζί. Με τον επαγγελματία δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μαζί. Επομένως, μέσω της συζήτησης θα πρέπει να πείσεις τον παίκτη για το πώς πρέπει να κοιμάται, για τη διατροφή του, για όλο αυτό το κομμάτι. Άρα, μέσα στη χρονιά θα έλεγα ότι ο γυμναστής είναι ο σημαντικότερος ρόλος του από την απόδοση, από την πρόληψη. Είναι ένας ψυχολόγος μέσα στην ομάδα. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνει είναι να πείσει τον παίκτη να κάνει σωστά πράγματα, να πείσει τον παίκτη για τη χρησιμότητα το να κάνει ρουτίνες, το να κάνει βάρη, το να είναι στην προπόνηση 100% και να δώσει μια ανατροφοδότηση στον παίκτη και στον προπονητή, να είναι ο συνδετικός κρίκος, ώστε η ομάδα να λειτουργήσει και να έχει αποτέλεσμα. Να το βάλω από εδώ. Από εκεί. Το άκυρο χειροκρότημα. Αυτές είναι κάποιες από τις ρουτίνες που κάνουμε στο γυμναστήριο. Έχει φωνή. Όπου περιλαμβάνει ασκήσεις με βάρη, ασκήσεις το σήμα πάει προς τα πάνω, ασκήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με την ισορροπία και βοηθούν πολύ σε αυτό που μίλησε ο κ. Παπαδόπουλος με τα στραγάλους και με την πρόληψη των ρευματισμών, η δυναμική ισορροπία μπροστά και με έμφαση στη σωστή τεχνική και τις γωνίες, η ιδιοδεκτικότητας και η δύναμη που είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Μετά στα επόμενα. Να συνεχίσει ο κύριος Χαλκιόπουλος, θα καλέσουμε κοντά μας, ψυχοθεραπευτής ομάδας. Θα μιλήσει για τη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση στην πρόληψη και στη θεραπεία των αθλητικών κακώσεων. Μπορείτε να μιλήσετε. Γεια σας και από μένα. Θα μιλήσω λίγο για το κομμάτι που αφορά εμένα. Θα δείτε πολλά κοινά θέματα με αυτά που είπε και ο γιατρός ο κ. Παπαδόπουλος, με αυτά που είπαν και οι γυμναστές, χωρίς να είμαστε συνεννοημένοι μεταξύ μας. Αυτό δείχνει ότι το κομμάτι το ιατρικό, το προπονητικό, το γυμναστικό, το φυσικοθεραπευτικό είναι ακριβώς ομάδα, δηλαδή είναι μια αλυσίδα αυτά μεταξύ τους και γι' αυτό υπάρχουν πολλοί κοινοί παράμετροι που πρέπει να συνεργαστούν για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Καταρχήν, τι είναι αθλητική κάκωση? Προφανώς είναι ένας τραυματισμός που συμβαίνει σε κάποιον που υφίσταται ενώ κάνει κάποιο άθλημα. Ωστόσο, η έκταση της ιατρικής κάλυψης εξαρτάται από το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο κάθε αθλητής. Αυτό σημαίνει ότι, υποτίθεται μάλλον, ότι όσο πιο επαγγελματίας είναι κάποιος και όσο σε υψηλότερο επίπεδο αγωνίζεται, έχει και την καλύτερη ιατρική κάλυψη.
Θα έρθω λίγο να το αλλάξω αυτό. Με τα χρόνια που δουλεύω και ό,τι έχω δει από αθλητικά σωματεία, πλέον τίνω να πιστέψω ότι η έκταση της ιατρικής κάλυψης εξαρτάται από το σωματείο στο οποίο ανήκει ο καθαθλητής και όχι από το επίπεδο το οποίο βρίσκεται. Έχω δει πάρα πολλά σωματεία τα οποία ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο να μην παρέχουν τα απαραίτητα στους αθλητές και σωματεία και καλή ώρα όπως είναι και εδώ η ομάδα που έχουμε ξεκινήσει πάρα πολλά πράγματα από πολύ χαμηλότερες κατηγορίες. Τώρα, όσον αφορά την πρόληψη, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η βιομηχανική των αθλημάτων και των αθλητών. Είναι πολύ σημαντικό ένας αθλητής να ξέρει το σώμα του, να ξέρει τα μειονεκτήματα του σώματός του και να προσπαθήσει να τα διορθώσει. Να ξέρει ποια είναι η λάθος στάση στο σώμα του για να προσπαθήσει να τη διορθώσει. Και η βιομηχανική των αθλημάτων που έχει να κάνει καθαρά με το κομμάτι το προπονητικό και το γυμναστικό, να δείξουν στους αθλητές ποιος είναι ο σωστός τρόπος εκτέλεσης μιας άσκησης, ποιος είναι ο σωστός τρόπος εκτέλεσης ενός αθλήματος. Πολύ σημαντικό κομμάτι παίζουν οι διατάσεις. Πάνω στην πρόληψη πάλι είναι κομμάτι γυμναστικό. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η προθέρμανση, στο πόσο καλά έχει προθερμανθεί κάποιος για να κάνει την προπόνησή του, να κάνει το παιχνίδι του. Οι περιδέσεις είναι ένα κομμάτι φυσικοθεραπευτικό. Βοηθάνε πάρα πολύ, δίνουν μεγαλύτερη σταθερότητα σε κάποιες αρθρώσεις που καταπονούνται και που είναι πιο επιρρεπείς σε τραυματισμούς, όπως π.χ. στο μπάσκετ πάρα πολύ έχουμε θέματα με τα διαστρέμματα, με τις ποδοκλινικές. Το tape βοηθάει πάρα πολύ την άρθρωση. Δεν βοηθάει στο να μην γίνει ο τραυματισμός. Βοηθάει στο αν θα γίνει ο τραυματισμός να τον περάσει ο αθλητής όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Πολύ σημαντικό κομμάτι το οποίο με τον γιατρό μας έχει προβληματίσει ιδιαίτερα και ιδιαίτερα στο άθλημά μας, ο αθλητικός εξοπλισμός. Επειδή η μόδα έχει μπει αρκετά μέσα στο παιχνίδι, οι αθλητές δεν δίνουν βάση στο ασφαλές αθλητικό υπόδημα, ας πούμε, αλλά δίνουν βάση στο ωραίο αθλητικό υπόδημα. Πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο, πρέπει να προσέξουν οι αθλητές λίγο περισσότερο όλα τους τα παπούτσια, ας πούμε, να είναι όσο πιο μπασκετικά γίνεται, όσο πιο ψηλά γίνεται. Πολύ σημαντικός αθλητικός εξοπλισμός έχει να κάνει με τα πέλματα. Κανένας αθλητής, κανένας άνθρωπος δεν πατάει το ίδιο και στα δύο του πόδια. Υπάρχουν εξετάσεις συγκεκριμένες στα πελματογραφήματα που βγάζουν πέλματα, τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στη βελτίωση της στάσης του σώματος. Η αποθεραπεία. Πολύ σημαντικό κομμάτι και ίσως αν έπρεπε να επιλέξω ένα από τα σημαντικότερα σε όλη αυτή τη λίστα θα ήταν η αποθεραπεία των αθλητών μετά από τις προπονήσεις και από τα παιχνίδια. Είναι μια ρουτίνα που πρέπει να γίνεται από τους αθλητές, πρέπει να τη μάθουν από πολύ μικρή ηλικία. Την αποθεραπεία θα τη δούμε λίγο πιο κάτω, λίγο πιο αναλυτικά. Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, την ξανακούσαμε. Ο ύπνος παίζει τρομερά σημαντικό ρόλο, το ξανακούσαμε. Και ερχόμαστε σε αυτό που είπαμε, στην αποθεραπεία. Η αποθεραπεία. Μετά τις προπονήσεις, οι αθλητές πρέπει να κάτσουν για κάποιο χρονικό διάστημα να κάνουν διατάσεις, ακριβώς όπως κάνουν την προπόνησή τους. Με απόλυτη ευλάβεια, με ησυχία, με συγκέντρωση. Η ώρα των διατάσεων δεν είναι ώρα για να μιλήσουν οι αθλητές μεταξύ τους, για να πούνε κάτι το οποίο μπορούν να το πούνε και εκτός προπόνησης. Οι διατάσεις πρέπει να γίνονται πάρα πολύ συγκεντρωμένα και για αρκετή ώρα. Οι μαλάξεις που πρέπει να γίνονται από τους φυσικοθεραπευτές μετά τις προπονήσεις, ιδιαίτερα μετά από δύσκολες προπονήσεις και ιδιαίτερα μετά από παιχνίδια. Η παγοθεραπεία. Πλέον έχουν βγει τόσα πολλά για τον πάγο, τόσα πολλά βοηθήματα που έχουν οι ομάδες και οι αθλητές για το θέμα της παγοθεραπείας. Βλέπουμε πλέον τεράστιους συλλόγους σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα αθλήματα, που επενδύουν σε μηχανήματα τα οποία βοηθάνε τους αθλητές σε σχέση με τον πάγο για μετά τις προπονήσεις τους. Εμείς χρησιμοποιούμε ένα καταπληκτικό μηχάνημα, το Game Ready, το έχετε δοκιμάσει όλοι φαντάζομαι από την ομάδα τουλάχιστον, το οποίο μας έχει λύσει τα χέρια και πραγματικά και οι αθλητές το λατρεύουν το μηχάνημα αυτό σαν παγοθεραπεία. Τώρα, τι κάνει ένας φυσικοθεραπευτής μετά από έναν τραυματισμό. Καταρχήν,
Ο φυσικοθεραπευτής παρεμβαίνει άμεσα τη στιγμή του τραυματισμού, είτε γίνεται σε μια προπόνηση είτε γίνεται σε ένα παιχνίδι, μαζί με τον γιατρό. Είναι οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να δώσουμε στον αθλητή και η αξιολόγηση που πρέπει να κάνουμε εκείνη τη στιγμή στον αθλητή, πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό. Αν ο αθλητής, ο τραυματισμός του αυτός είναι επιπόλαιος, αν ο αθλητής έχει τραυματιστεί και πρέπει άμεσα να φύγει από την προπόνηση, από το παιχνίδι, γιατί υπάρχει κίνδυνος η κατάσταση να χειροτερεύσει. Κατόπιν, πάντα με συμβουλές γιατρού γίνεται απεικονιστικός έλεγχος και ιατρική διάγνωση και μετά μπαίνει στο παιχνίδι το φυσικοθεραπευτικό πλάνο της αποθεραπείας. Γιατί λέμε πλάνο αποθεραπείας? Γιατί τίποτα δεν είναι στάνταρ. Δηλαδή, αν έχουμε 10 αθλητές της ίδιας ηλικίας που να πάθουν ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό, ακριβώς την ίδια στιγμή, μιλάμε για 10 διαφορετικές περιπτώσεις. Πρέπει να βγουν 10 διαφορετικά πλάνα αποθεραπείας. Παίζει ρόλο ποιος είναι ο αθλητής, παίζει ρόλο τι τραυματισμούς είχε, παίζει ρόλο πότε είναι τα επόμενα παιχνίδια της ομάδας και γι' αυτό πρέπει να βγαίνει ένα πλάνο αποθεραπείας εξατομικευμένο για τον κάθε αθλητή. Από τη στιγμή που θα προχωρήσει αυτό το πλάνο της αποθεραπείας και έρθει η ώρα που ο αθλητής θα πρέπει σιγά σιγά να ξαναμπεί σε αθλητική δραστηριότητα, πάλι πρέπει να ξαναγίνει ένα πλάνο επανένταξής του στην αθλητική δραστηριότητα, το οποίο έρχεται σε συνεννόηση με τον γυμναστή της ομάδος, το οποίο τις πρώτες μέρες το πλάνο αυτό εκτελείται στο φυσικοθεραπευτήριο και με συμβουλές του γυμναστή της ομάδος και κατόπιν ο αθλητής επιστρέφει στο γήπεδο, το αναλαμβάνει ο γυμναστής με συμβουλές του φυσικοθεραπευτή και του γιατρού. Αλλά πάλι θα πρέπει να γίνει ένα πλάνο επανένταξης στην αθλητική δραστηριότητα. Κανένας δεν είναι έτοιμος τη μία μέρα και την επόμενη μέρα μπαίνει και κάνει προπόνηση κανονικά. Τώρα πάμε στις μεθόδους που έχουμε για θεραπεία. Πολύ σημαντικός είναι ο πάγος. Όλοι γνωρίζουμε τις ιδιότητες του πάγου για την αντιμετώπιση των τραυματισμών, ιδιαίτερα τις πρώτες δύο μέρες μετά από έναν τραυματισμό. Και σκοπός του πάγου είναι η μείωση του πόνου, της ροής του αίματος και του μεταβολισμού στην περιοχή. Οι τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι ο συνδυασμός πάγου και συμπίεσης είναι πάρα πολύ αποτελεσματικός στο να μειωθεί ο πόνος και το πρίξιμο. Και ξαναερχόμαστε πάλι στη συσκευή του Game Ready που χρησιμοποιούμε, τα αποτελέσματα της οποίας έχουμε δει ότι όταν εφαρμοστεί τη στιγμή του τραυματισμού, ο συνδυασμός που προσφέρει αυτός από η υπερβολική ψήξη σε βαθμούς μείων μαζί με τη συμπίεση έχει τρομερά αποτελέσματα στο να μειωθεί το είδημα στην περιοχή. Άλλη μέθοδο θεραπείας που έχουμε και γίνονται στο φυσικοθεραπευτήριο είναι τα δεινόλουτρα, είναι η πέρχη, είναι οι διαθερμίες που χρησιμοποιούμε, όλα αυτά είναι μηχανήματα τα οποία ήταν πάντα στη φυσικοθεραπεία, τα λέιζερ και ο ερεθισμός μέσω ρεύματος, ο νευρομυϊκός ερεθισμός μέσω ρεύματος. Μία άλλη μέθοδος θεραπείας, η οποία έχει έρθει τελευταία στο προσκήνιο και ίσως είναι ό,τι καλύτερο εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή στη φυσικοθεραπεία, είναι μία μέθοδος που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα. Είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιεί ραδιοκύματα σε μία συγκεκριμένη συχνότητα. Η εταιρεία που το έχει ανακαλύψει είναι η Ντίμπα. Το χρησιμοποιούμε και αυτούς τους αθλητές μας. Μας έχει λύσει τα χέρια γιατί μειώνει πάρα πολύ το χρόνο της επιστροφής του αθλητή στην ενεργό δράση. Μειώνει πάρα πολύ το χρόνο της αποθεραπείας. Γίνεται βιοδιέγερση με αυτό το μηχάνημα στην πρώτη φάση του τραυματισμού, στην οξία φάση, εντελώς άθερμα. Μετά από κάποιες μέρες έχουμε να κάνουμε με την αγκύωση στο σημείο του τραυματισμού, το οποίο δουλεύουμε με ελαφρά θερμότητα και μπαίνουμε μετά από κάποιες μέρες στην τελευταία φάση της θεραπείας με τη θεραπεία ραδιοκυμάτων, που είναι η υπεραδραστηριοποίηση, στην οποία χρησιμοποιούμε πάρα πολύ μεγάλη θερμότητα και μας επιτρέπει ταυτόχρονα να δουλέψουμε τον ασθενή και ενεργητικά. Δηλαδή, ο ασθενής να κάνει ενδυνάμωση, ο ασθενής να κάνει διατάσεις, ταυτόχρονα με τη χρήση του μηχανήματος από τον φυσικοθεραπευτή. Χρησιμοποιείται από κορυφαίους συλλόγους και από κορυφαίους αθλητές, όπως εδώ πέρα βλέπουμε, ας πούμε, ποδόσφαιρο το Μέση, βλέπουμε τον Ναδάλ που το χρησιμοποιούν. Και θα σας δείξω και ένα βιντεάκι από μία μαρτυρία για το αντικείμενό μας από τον Ρούντι. Pleasure to use this Diva, this amazing machine. I was
procedures in feedback. I admit this endeavor, and for example, a little work. I recover fast as possible I can after the injury. It's amazing to be in this car with this machine. In Iraq, it's unbelievable work for the muscles, for everything. I have to say thank you to Diva Active. Long time ago we meet, and we're still working together, and it's amazing to be in the same team. Thank you. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να κλείσω έχει να κάνει με αυτό που είπε και ο κ. Παπαδόπουλος. Αν θέλουμε να περιορίσουμε τους τραυματισμούς μας, οι αθλητές κυρίως, αν θέλουν να περιορίσουν τους τραυματισμούς τους, πρέπει να γνωρίζει ο κάθε αθλητής για ποιο λόγο τραυματίζεται, πώς τραυματίζεται και πότε τραυματίζεται. Είναι όπως αν με τους προπονητές, φαντάζομαι ποτέ και σε καμία ομάδα δεν πηγαίνει κάποιος σε ένα παιχνίδι χωρίς να μελετήσει τον αντίπαλό του. Τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι στις ομάδες, δεν θυμάμαι ποτέ να έχω πάει σε ομάδα σε γήπεδο που να μην ξέρουμε τον αντίπαλο και να μην έχουν κάνει οι προπονητές σκάουτινγκ τις προηγούμενες μέρες. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τους αθλητές. Όσο καλύτερα γνωρίζουν για ποιο λόγο μπορεί να τραυματιστούν, το πότε θα τραυματιστούν και πώς γίνεται ο τραυματισμός, είναι αυτά τα βιντεάκια που έδειξε πριν και ο γιατρός, τότε είναι μεγαλύτερες πιθανότητες για να ελαχιστοποιηθούν οι τραυματισμοί. Δυστυχώς, τους τραυματισμούς δεν μπορούμε να τους αποφύγουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους ελαχιστοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you.